Καραμαλάκη, εγκρίθηκε τελικά η πρόταση του Δημοτικού Λιβανικού Ταμείου για την διόρθωση, αν το λέω σωστά, στο κεντρικό λιμάνι, στην ακτή Κουντουριώτη. Πότε ήρθε η έγκριση, ποιοι συνέβαλαν σε αυτό και πώς ξεκινάτε, πώς διαμορφώνεται τώρα το έργο. Κύριε Παπαζαχαρίου, καταρχήν η έγκριση μας ήρθε χθες το μεσημέρι. Υπήρχε ένα μικρό κόλλημα το οποίο δεν ήταν τίποτα παρά μόνο μία συμπληρωματική διόρθωση που έπρεπε εμείς να στείλουμε όσον αφορά την απόφαση που είχε πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Δυστυχώς εκεί υπήρχε μία μικρή ασυνεννοησία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ναυτιλίας αλλά και εμάς. Ένα έγγραφο το οποίο δεν μας ήρθε ποτέ και το μάθαμε έπειτα από την παρέμβαση που έκανε το Βήμα της ΚΟ. Αυτό όμως λύθηκε άμεσα με το που πήραμε στα χέρια μας το έγγραφο και είδαμε την συμπλήρωση η οποία χρειαζόταν η Γενική Γραμματεία. Δηλαδή, προφανώς έγινε κάποιο λάθος ή δεν μας στάλθηκε το email ή δεν ήρθε ποτέ ταχυδρομικός, αν ήταν να έρθει ταχυδρομικός στην υπηρεσία μας. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα τα οποία έρχονται καθημερινά στην υπηρεσία. Καμιά φορά συμβαίνουν αυτά. Ήταν ένα λάθος το οποίο. Και πώς το ανακάλυψε το Βήμα της ΚΟ? Προφανώς ήρθε σε επικοινωνία με το Λιμεναρχείο όπου έγινε η κύρια κοινοποίηση για ενέργεια στο Λιμεναρχείο, όπως γίνεται κάθε φορά σε αυτές τις περιπτώσεις όταν θέλουμε να πάρουμε κάποια έγκριση. Όταν στέλνουμε ολοκληρωμένο τον φάκελο στο Υπουργείο, ο φάκελος επιστρέφει για έγκριση στο κατατόπους Λιμεναρχείο. Το Λιμεναρχείο λοιπόν έλαβε αυτό το έγγραφο και ήταν στους αποδέκτες ως προς ενεργεία, εμείς ήταν ως προς απλή κοινοποίηση. Ίσως εκεί έγινε το μπέρδεμα και δεν μας ήρθε ποτέ αυτό το έγγραφο. Με το που λάβαμε εμείς υπόψη μας αυτό το έγγραφο έπειτα από αυτή την παρέμβαση που έγινε, εμείς αμέσως κάναμε τη συμπλήρωση, την αποστείλαμε στη Γενική Γραμματεία. Χθες το πρωί, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Μητυλινέο, τον οποίο και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε, άμεσα, παρόλο που δεν ήταν και στο Υπουργείο, βρισκόταν εκτός, παρόλα αυτά άμεσα κινητοποιήθηκε και χθες το μεσημέρι λάβαμε με email την έγκριση. Από εδώ και πέρα τώρα εμείς, έχοντας κάνει ήδη και τη δεύτερη πρόσκληση σε μεγαλύτερο αριθμό εργολάβων, καθότι την πρώτη φορά δεν κατέθεσε κάποιος προσφορά. Χθες ήταν η καταληκτική ημερομηνία, ήδη έχουν κατατεθεί προσφορές, οπότε τώρα θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών και εντός της εβδομάδας θα συγκαλέσουμε Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να γίνει κατακύρωση στον εργολάβο και να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Οι οποίες είναι έτσι κι αλλιώς οργανωμένες στο πώς θα γίνουν και φαντάζομαι ότι όλοι θα μπουν στον εργολάβο θα αναλάβει. Θα είναι ένα πολύ στενό χρονοδιάγραμμα ώστε να είμαστε έτοιμοι, θέλω να πιστεύω, αν δεν έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος, να έχει ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα, πριν τις γιορτές του Πάσχα, ώστε να είμαστε έτοιμοι πλέον αρχές Μαΐου για να υποδεχτούμε τους πρώτους μας επισκέπτες. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.